Καλημερίζω τον κύριο Γιάννη Δροσίτη και τον καλημερίζω με δικά του λόγια. Έχω την τιμή να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του Σταύρου Αρναουτάκη ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Με σεβασμό σε όλους όσους διαχρονικά με στήριξαν στο Δήμο Ηρακλείου, σε όλους που πιστεύουν στη συμμετοχή στα κοινά του συγκριτισμού και βέβαια σε αυτό που λέγεται δημοκρατία, με πολλή διάθεση για προσφορά στην Κρήτη μας. Κύριε Δροσίτη, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βουγγεράκη. Επέλεξα να σας καλημερίσω με τα δικά σας τα λόγια και αυτά τα οποία εσείς γράψατε στην προσωπική σας σελίδα στο Facebook, από που έτσι αλίευσα αυτά τα λόγια, δείχνοντας ότι αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση τελικά για εσάς, δεν ξέρω, είναι πάθος, είναι αγάπη, είναι μεράκι, είναι προσφορά? Πώς μεταφράζεται παράλληλα με εκείνο το άλλο το μεγάλο πάθος στην ιατρική, έτσι? Νομίζω ότι είναι λίγο απ' όλα, ή μάλλον όλα αυτά που περιγράφω εγώ στο μήνυμα προς τους ανθρώπους που θα ήθελα να με στηρίξουν. Είναι λοιπόν όλα αυτά που γράφονται εκεί και που πριν από λίγο έτσι με αγάπη τα διαβάσατε και σας ευχαριστώ. Όλα αυτά μαζί, συμμετοχή, συνεργασία, ανάπτυξη μαζί για την Κρήτη. Έχετε περάσει από θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, γνωρίζετε την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλήθεια, ποιες είναι οι ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και πώς μεταφράζονται από εσάς, κύριε Δροσίτη? Να ξεκινήσω και να πω ότι για μένα είναι μια σημαντική αλλαγή αυτή. Από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού περνάω στην ακόμα μεγαλύτερη κατηγορία, αν μπορούσα να το πω έτσι, που αφορά την περιφερειακή τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Οι ανάγκες σίγουρα είναι πολλές, σίγουρα στη διαδρομή, αν και εφόσον εγώ πετύχω και εγώ, θα δω και άλλες, θα ανακαλύψω, αν μπορώ να το πω, και άλλες, και μέσα από τη συνεργασία θα προκύψουν βελτιώσεις, δράσεις και παρεμβάσεις. Και ερχόμαστε στο ζητούμενο, αυτό που σας ρώτησα ουσιαστικά, γιατί ακόμα πιο εύκολο μου κάνετε το να σας ρωτήσω, κύριε Δροσίτη, ποια ήταν η ανάγκη εκείνη που σας οδήγησε από τον Δήμο στην περιφέρεια? Ποιες ήταν εκείνες οι ανάγκες που εσείς ως πολίτης, ως ενεργός στέλεχος αυτής της κοινωνίας, αυτής της πόλης, καταγράφετε και με βάση πάντα τα ερεθίσματα τα οποία παίρνετε και από τον ίδιο τον κόσμο με τον οποίο έρχεστε σε επαφή καθημερινά, έτσι? Καταρχάς είναι μια επιθυμία δική μου να προσφέρω σε ένα άλλο επίπεδο. Ένα κίνητρο δηλαδή ήταν αυτό, ότι να δω σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο, σε ένα επίπεδο που αφορά και αγκαλιάζει όλη την Κρήτη και όχι μόνο το Ηράκλειο, τον ιστό, τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Αυτό ήταν το ένα κίνητρο, και υπάρχουν πολλά αντικείμενα στα οποία ένας που ασχολείται με τα δημοτικά μόνο από τα δημοτικά δεν μπορεί να ασχοληθεί μέσα από τον ιστό του μιας πόλης. Όπως, μιας που αναφέρεστε σε κίνητρα, όπως... Υπάρχουν τεράστια θέματα και ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον. Όχι στο μικρό κόσμο μιας πόλης, αλλά γενικότερα σε επίπεδο της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ευλογημένος για μένα, όπου σε πολλά σημεία και σε πολλές καταστάσεις το περιβάλλον δυστυχώς έχει τύχει να καταστραφεί, είτε αυτό είναι από την αναρχικιστική ανάπτυξη, είτε είναι από την μη καλή διαχείριση αποβλήτων. Είναι τόσα πράγματα. Άλλος τομέας είναι ότι υπάρχει, η Κρήτη είναι ένας, ξανά λέω, ευλογημένος τόπος με πολύ μεγάλη παραγωγή
σε ό,τι αφορά την γεωργία, τη κτηματροφία, την αλληλεία. Είναι κάτι που δεν μπορείς να ασχοληθείς μέσα από τα στενά πλαίσια μιας πόλης όπως της πόλης του Ηρακλείου τόσο πολύ, και γι' αυτό προσφέρεται καλύτερα να, σε επίπεδο περιφέρειας κανένας να μπει και να ασχοληθεί. Η υδάτινη πόρη και πολλά άλλα πράγματα. Και νομίζω όλα αυτά είναι μια σειρά από ευκαιρίες που δίνεται σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά να προσφέρει. Να προσφέρει, αλλά ξέρετε κάτι, έτσι όπως σας ακούω να θέτετε τα θέματα και να παρουσιάζετε όλα αυτά τα θέματα ως κίνητρα για την ενασχόλησή σας με την τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Δροσίδη, σκέφτομαι και κάτι άλλο, ότι είσαστε από τους ανθρώπους εκείνους που δεν βλέπετε όμως την ανάπτυξη με τη στενή της έννοια μονόδρομος, αλλά ανάπτυξη και πολύπλευρή δρόμοι, διότι η ανάπτυξη δεν κάνει να φέρει εκείνες τις στρεβλώσεις που πολλές φορές βλέπουμε σήμερα με όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, από τις υποδομές, από το περιβάλλον και τα υπόλοιπα, έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Και βέβαια ασχολούμενος κανένας σε τέτοιο επίπεδο πια, δηλαδή να έχει στο μυαλό του σε όποιο τομέα και να ασχοληθεί όλη την Κρήτη, όλους τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εδώ, έχει δυνατότητες να παρέμβει, να προσφέρει, να υπηρετήσει. Και εγώ σας έθετα ακόμα και εκείνα τα θέματα του τουρισμού και των υποδομών, ορωμόμενη και από την χθεσινή έτσι συμπτωματικά επίσκεψη της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη εδώ στο Ηράκλειο, την ευρεία σύσκεψη την οποία διοργανώθηκε, αυτές τις ευκαιρίες που υπάρχουν, αλλά και εκείνα τα πολύ πολύ μεγάλα λάθη. Αυτά είναι πολύ μεγάλα στοιχήματα για την παρακαταθήκη που αφήνουμε στο σήμερα και στο αύριο και κυρίως στα παιδιά μας, έτσι. Ακριβώς η Κρήτη έχει αναπτύξει τον τουρισμό, είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή και νομίζω και πολλών άλλων, από μόνη της μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο Κρητικός είναι ένας εργατικός άνθρωπος ο οποίος ανέπτυξε όλο αυτό το οικοδόμημα του τουρισμού, άναρχα όμως. Δηλαδή αν θα πάμε σε πόλεις που, σε τόπους που ήταν μαγευτική πολλά χρόνια πριν η ανάπτυξη του τουρισμού, θα δούμε ότι έχουν καταστραφεί οικιστικά. Δεν υπάρχουν δρόμοι, να αναφέρω ξέρω τι Χερσόνησο, είναι ένας τόπος ο οποίος ήταν μαγευτικός και όμως αυτή τη στιγμή ήταν τόσο άσχημη από πλευράς εμφάνισης, από δρόμους, από πάρκα, όλα αυτά λείπουν. Υπάρχει λοιπόν ένα πεδίο δόξης λαμπρό, όπου θα μπορούσε κάποιος ο οποίος έχει και τη γνώση και το μεράκι και το χρόνο να ασχοληθεί. Το ίδιο ισχύει και για πολλά άλλα πράγματα. Η αναπόθεση των απορριμμάτων, το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους υδάτινους όγκους που υπάρχουν, που και αυτά είναι προβλήματα οικιστικά. Για να μην φτάσω μετά στο τέλος και με άλλου είδους συμπεριφορές που να κάνουμε με το σεβασμό μας στο περιβάλλον αλλά και το σεβασμό στον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή βλέπουμε μια παραβατικότητα που κατά καιρούς έχει μια έξαρση που είναι αποτέλεσμα της παιδείας μέσα από την οικογένεια και μέσα από την συμπεριφορά μεταξύ μας, και βλέπουμε μια παραβατικότητα που ξενίζει και η οποία είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι χειρότερος πρεσβευτής του τουρισμού της Κρήτης. Και βέβαια θα έπρεπε το ίδιο το κράτος, πέρα από αυτές αυτές μαζεύονται και που συζητάνε τις συσκέψεις υπουργών και τα λοιπά, να σκύψει διαφορετικά. Γιατί η Κρήτη, ενώ προσφέρει στον κουρβανά τον οικονομικό της Ελλάδας πάρα πολύ, έχει 5-5,5 εκατομμύρια τουρισμό, το 1/4 της Ελλάδας, υπολείπεται σε υποδομές. Το βλέπουμε αυτό, δεν υπάρχει δρόμος, γίνονται ατυχήματα, δεν υπάρχει ασφάλεια πάνω σε αυτό, μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία.
Και βέβαια ξέρετε πάρα πολύ καλά, ασχολούμενος και με την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι δεν μπορεί να σταθεί και εύκολα είτε μια δημοτική αρχή είτε μια περιφερειακή αρχή και να δώσει, αν δεν έχει τη βοήθεια και του κεντρικού κράτους. Δεν μπορούν αυτοί οι δύο φορείς ως θεσμοί να είναι μόνο το μακρύ χέρι του κράτους. Θα πρέπει να δίδουν τα μέγιστα σε εκείνους οι οποίοι διαμένουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο και είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Δροσίτη. Νομίζω ότι για την επόμενη πενταετία εκεί θα πρέπει να δοθεί μάχη. Ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεται είναι. Πάντα πρέπει, η μάχη δεν σταματά. Και ειδικά όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ατέλειες και τέτοιου είδους υστερήσεις χρόνων για το νησί μας. Διεκδικήσεις, προγράμματα να έρθουν σε ολόκληρη την Κρήτη, ώστε οι υποδομές αυτές να βελτιωθούν ή να γίνουν καινούργιες που δεν υπάρχουν. Είναι πολύ τομείς. Τώρα αναφερθήκαμε στον τουρισμό, αναφερθήκαμε σε κάποιες, ξέρω εγώ, στο πρόβλημα της της κλιματικής αλλαγής, αν υπάρχει, της λειψιδρίας, των απολυμάτων, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν χώρος για να ασχοληθούμε, χώρος με την καλή έννοια της λέξης, και να μέσα από τις γνώσεις ή και τις ιδέες που κάποιος από εμάς έχει, να προσφέρει. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι πρώτες κουβέντες και θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτές τις πρώτες κουβέντες. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Δροσίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι ευχές σας, να ξέρετε, θα πιάσουν τόπο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.